Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Κυριακάτικο πρωινό σήμερα και ξέρετε δεν θέλω να λείπει το Mostly Unboxing από το Κυριακάτικο πρωινό καφεδάκι σας. Να μου ότι σήμερα θα έχουμε ένα Funko Pop haul από το αγαπημένο κατάστημα Nerdom. Αγαπημένο κατάστημα στην Αθήνα όπου τώρα έγινε και το Athens Funko Fest 2018. Το γαμάτο event που βρέθηκαν όλα τα παιδιά και από την ομάδα του συλλεκτών στο Facebook που έχω φτιάξει και γενικά όλοι οι περισσότεροι Αθηναίοι συλλέκτες βρέθηκαν, τα είπαν, είχε δωράκια, είχε... Ξέρω εγώ ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο event που πήγε πάρα πολύ καλά και θα ήθελα να είμαι, δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι, αλλά δεν πειράζει του χρόνου για να κάνουμε από πιο νωρίς τα κουμάντα μας, ας πούμε, και να μπορέσω να κατέβω και εγώ στην Αθήνα για να γνωρίσω και εγώ τους Έλληνες συλλέκτες, τους Αθηναίους μάλλον συλλέκτες και να κάνουμε εκεί τα ωραία pop-handing μας. Ανοίγουμε αμέσως στα γαμάτα κουτιά που φτιάχνει τον Nerdom. Το λέω και το ξαναλέω αυτό, μου αρέσει που έχει δικά του κουτιά που γράφει η Nerdom. Εδώ έχουμε κάποια ποπάκια και να πούμε ότι δοκίμασα και τις πιθανότητες μου για τσις. Γιατί εντάξει, θέλω τα ποπάκια του Jurassic Park, τα θέλω όπως και να έχει, ναι ρε φίλοι, με αυτή τη γαμάτη καρτούλα. Πολύ μου αρέσει την καρτούλα, η απόδειξη δεν μας χρειάζεται. Λοιπόν, έχουμε εδώ, εντάξει, στο χρώμα του Nerdom και με τη γαμάτη ευχαριστήρια κάρτα κάθε φορά και στο πολύ γαμάτο πακετάρισμα που κάνουν κάθε φορά τα παιδιά, πραγματικά μπράβο τους. Αυτές οι καρτούλες μου αρέσουν πάρα πολύ και δεν θέλω και να τις χαλάω. Τι λες τώρα, dear friend, thanks Nerdom και τα σχετικά. Πάρα πολύ ωραία. Ελπίζουμε να απόλαυσες την αγορά σου. Τι λες τώρα. Μπράβο, μπράβο ρε παιδιά, πολύ μου αρέσει αυτό το σκηνικό και αυτό νομίζω σιγά σιγά θα ξεκινήσει να μας χρειάζεται. Για να δούμε μέσα, ναι, θέλω τα ποπάκια που σου είπα από το Jurassic Park. Οπότε το είπα να δοκιμάσω να δούμε ρε παιδί μου, τύπου, τι λες τώρα, ναι ρε φίλε. Πω, άψογα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα πει ότι ξέρεις αν μείνει καμιά καρφίτσα να μου στείλουν. Τι λες τώρα, αυτό που λέγανε από το event. Τώρα πραγματικά με συγκίνησαν τα παιδιά. Είχε και καρφίτσες στο event αριθμημένες. Αυτή τώρα είναι η 86 από την 100. Δεν ξέρω, δεν είναι καθόλου. Εντάξει, τώρα εγώ δεν ήμουνα τυπικά εκεί, αλλά είπα ξέρεις αν μείνει καμιά καρφίτσα θα ήθελα να μου κρατήσετε. Τι λες τώρα και πόσο ωραία καρφίτσα. Ναι, η κονκάρδα βασικά είναι η κονκάρδα, ναι. Πάρα πολύ όμορφη. Ήταν αριθμημένες στις 100. Αν θες Funko Fest 2018 του χρόνου, παιδιά, πρώτο Θεός, θα είμαστε καλά. Θα είμαι και εγώ εκεί για να την αποκτήσω την καρφίτσα και πιο δίκαια, ας πούμε. Λοιπόν, έχουμε τώρα εδώ και λέμε με τα ποπάκια μας τι παίζει. Α, έχουμε 4 ποπάκια. Ναι, βασικά θα ξεκινήσουμε με την πιο μεγάλη, γιατί έχουμε και bonus haul σήμερα. Μια πιο μεγάλη φιγούρα της κοντομπουκίγια για το φιγουράκι unboxing. Έχουμε εδώ έναν Spider-Man, The Amazing Spider-Man από τη σειρά Marvel Now της κοντομπουκίγια Artifacts Plus. Αυτή είναι, θα την ανοίξουμε τώρα εννοείται, τη βλέπουμε λίγο στο haul και θα ανοιχτεί αυτή σε φιγουράκι unboxing. Μια πάρα πολύ γαμάτη φιγούρα της κοντομπουκίγια Artifacts Plus. Και πάμε σιγά σιγά στα ποπάκια μας. Ας ξεκινήσουμε. Και έχουμε εδώ ένα εξκλουσιβάκι το οποίο μου είχε διαφύγει και πάλι καλά που το πήραμε και πρέφα για πριν χαθεί, ας πούμε, και δεν μπορώ να το βρω μετά. Αυτό θα χρειαστεί λίγο κόψιμο. Και ναι, αυτός ήταν από τα ποπάκια του San Diego Comic Con που ακόμα δεν είχα βάλει τη συλλογή μου. Ο Combat Assault Tank Trooper, όπως μας τον λέει, πάρα πολύ ωραίος, από το Summer Convention 2017, το SDCC που λέμε. Εμείς θα πούμε ότι είναι πάρα πολύ ωραίος και βαρύ κομμάτι γιατί μιλάμε για μεγάλο ποπάκι, από το Rogue One ήταν αυτός. Πάρα πολύ ωραίος, θα τους ανοίξουμε όλους μαζί εννοείται να τους δούμε βασικά ό,τι είχαμε. Αυτή δεν θα την ανοίξουμε οπότε μπορεί να κάτσει στην άκρη προς το παρόν. Θα την ανοίξουμε σε φιγουρά. Α, ας δούμε το δεινοσαυράκι αυτό που λέγαμε. Ναι ρε φίλε, έτυχε το Chase ρε φίλε, εντάξει. Ωραία, είπαμε αυτό που έλεγα ότι ξέρεις θέλω να δοκιμάσω το... αυτό που κάνει το Nerdom. Στο Nerdom, στο e-shop του Nerdom δεν θα βρεις να πουλείται ένα Chase πιο ακριβά ή ξέρω εγώ, ακόμα και στα ράφια του Nerdom είναι καλό για pop-handing αυτό, ότι μπορείς να βρεις ποπάκι Chase στα 15 ευρώ σε κανονική τιμή. Μ' αρέσει αυτό που κάνει γιατί δεν ανεβάζει τις τιμές των Chase, ξέρω εγώ, στα 20, 30, 40 για τα σχετικά. Τα πουλάει κανονικά και από το site υπάρχουν πιθανότητες 1/6, ας πούμε, να τύχεις κάποιο chase. Και από ό,τι έχω δει και αρκετοί στην ομάδα έτσι έχουν τύχει chase-άκι. Δηλαδή κάτι τσιονάτι, κάποια chase είδα, κάποια αγόρασαν, ας πούμε, το απλό κομμάτι και τους ήρθε το chase με την πιθανότητα που λέμε. Να τα λάβω πέρα το δεινοσαυράκι. Ούτως ή άλλως τα θέλω τα οπάκια του Jurassic Park, γιατί το Jurassic Park είναι μια αγαπημένη θεματολογία.
Εδώ έχουμε το δειλοφόσαυρο, νομίζω. Ναι, ναι, ο δειλοφόσαυρος, καλά θυμάμαι γιατί το είχα δει αυτό το τσεϊσάκι όταν κυκλοφόρησε, όταν ανακοινώθηκαν η σειρά του Jurassic Park. Λες, φίλε, αυτά είναι πανέμορφα, αυτά είναι ατάξει και μια, ξέρεις, μια σειρά εκτός κουτιού με τους δεινόσαυρους. Τους αγαπούσα από μικρός πάρα πολύ τους δεινόσαυρους. Τα περισσότερα αγόρια νομίζω ότι αγαπάνε τους δεινόσαυρους μικροί. Πάρα πολύ ωραίο. Και το Chase στην ουσία είναι ο δειλοφόσαυρος με κλειστό. Αυτά που είχε τέλος πάντων εδώ τα περίεργα, σαν όχι αυτιά ακριβώς. Ότι ήταν αυτό για να τρομάζει τους αντιπάλους ή με αυτό ας πούμε το χρησιμοποιούσε για να φτύσει εκείνο το οξύ που έφτυνε, που είχε φτύσει στον άλλον την ώρα που είχε. Εκεί που έγινε το μπέρδεμα τέλος πάντων και άρχισε να πέφτει το Jurassic Park. Πάρα πολύ ωραίο. Το Pop Movies νούμερο 350. Τα θέλω όλα τα πουπάκια του Jurassic Park. Πάρα πολύ όμορφος. Με το αυτοκόλλητο τσεϊσάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Τι λες τώρα. Ωραία, ωραία. Και είναι αυτό που λέγαμε με τις πιθανότητες και με το ότι μπορείς να πας στο Nerdom και να κάνεις Pop Honey. Και αν είσαι τυχερός να πάρεις κάποιο τσεϊσάκι στα 15 ευρώ. Λοιπόν, και έχουμε και ακόμα δύο τα οποία είναι μαζί πακεταρισμένα. Πάρα πολύ να τα δούμε και αυτά. Α, ναι, έχουμε ακόμα δύο exclusive. Βασικά, ναι, έχουμε τρία exclusive και ένα τσεϊσάκι σε αυτή την παραγγελία. Πάρα πολύ ωραία. Θα ξεκινήσουμε με το Surtur, ο οποίο τον πήρα και για το αυτοκόλλητο κατά βάση. Γιατί θέλω, ναι, έχει το κανονικό αυτοκόλλητο. Και όσα ήρθαν, από ό,τι έμαθα, ήρθαν το αυτοκόλλητο Only at GameStop. Το κανονικό αυτοκόλλητο, το αμερικάνικο που πρέπει να έχει. Όχι το χαζό ασημένιο exclusive που έχει το άλλο που πάει. Από τις λίγες παρτίδες που από τα σπάνια που τυχαίνει ας πούμε, να έρθουν έτσι με το σωστό αυτοκόλλητο. Γιατί GameStop υπάρχει και στην Ευρώπη, οπότε έχουν τύχει και άλλες φορές GameStop λίγα να έρθουν. Αλλά εδώ από ό,τι είχε έμαθα, είχε αρκετά παπάκια του Surtur με αυτό το αυτοκόλλητο. Αν κάποιος θέλει μπορεί να το ψάξει ακόμα. Αυτό είναι το Pop Marvel νούμερο 252, ο πάρα πολύ όμορφος Surtur από τη σειρά Thor Ragnarok. Πάρα πολύ από την ταινία, μάλλον τη σειρά Pop μιλάμε πάντα εννοείται. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Και για το τέλος τώρα το κοπίδι νομίζω δεν θα μας χρειαστεί. Και για το τέλος πάλι να το Thor Ragnarok και είναι ο Bruce Banner. Και αυτός ένα εξκλουσιβάκι εννοείται. Με το κλασικό ασημένιο αυτοκόλλητο. Παλιά είχαμε το Blade Underground Toys, τώρα έχουμε αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει τώρα σε σχέση με το Underground Toys αυτό μπορεί να είναι και πιο ωραίο. Έτσι γράφει εξκλουσιβ, ξέρω εγώ τα σχετικά. Pop Marvel νούμερο 250. Είναι 5 νούμερα κάτω από τον άλλο. Όχι 2 νούμερα κάτω από τον Surtur. Πάρα πολύ ωραίο και αυτός. Από τη ταινία Thor Ragnarok. Τι λες τώρα, πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Και είναι ο Bruce Banner. Λοιπόν, ας ανοίξουμε όλα τα ποπάκια. Και αυτός με ανυπομονώ να δω πάρα πολύ ο δεινόσαυρος. Γενικά πως βγήκαν αυτά τα pop των δεινοσαύρων. Γιατί θέλω και τα υπόλοιπα. Και πάμε να ρίξουμε σιγά σιγά να τα δούμε λίγο καλύτερα τη δουλειά τους και τη λεπτομέρειά τους. Ανοίξαμε λοιπόν και αυτό που έχω να πω είναι ότι τα ποπάκια που έχουν σχέση με δεινόσαυρους προτείνονται γιατί είναι πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ υλικά. Η βάση τους είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με τα απλά. Και γενικά το κέντρο βάρος τους είναι περίεργο, έχουν βαρύ κεφάλι και το σώμα τους έτσι γενικά λίγο σχεδόν στο χέρι κάθεται περίεργο, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο. Κοιτάξτε εδώ, πάρα πολύ διαφορετικό σε σχέση με άλλα pop. Το μόνο που θυμίζει ότι είναι pop είναι τα μάτια του, που είναι έτσι τα κλασικά μαύρα μάτια των Funko Pop. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτός όπως είπαμε είναι το Chase του Δειλοφόσαυρου. Εντάξει, το απλό του μπορεί να είναι και πιο όμορφο που έχει έτσι ανοιχτά αυτά εδώ που είχε τέλος πάντων όπως μπορείς να τα αποκαλέσεις. Πάρα πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίο δεινοσαυράκι. Τι λες τώρα, φίλε. Πόσο γίνεται έτσι μικρούλης. Αυτούς τους θέλω όλους και από ό,τι είδα έχει βγει και τυρανόσαυρος μεγάλος δεκάιντσος. Οπότε θέλω και εκείνον τον τυρανόσαυρο εννοείται. Εκείνον άνετα τον έχεις και κάπου εκτός κουτιού. Αυτούς τους λέγανε δειλοφόσαυρους γιατί είχαν αυτό εδώ στην ουσία τους δύο λόφους. Και αυτοί είναι και σαν ιδιότητα να φτύνουν κάτι σαν. Όχι ακριβώς οξύ, ένα είδος δηλητήριου ή κάτι τέτοιο. Κρούς είχα πάρα πολύ μανία με τους δεινόσαυρους, τους αγαπούσα πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα πάμε στον στρατιώτη Star Wars, ο οποίος, εντάξει, όλοι οι στρατιώτες του Star Wars είναι να τους έχεις ειδικά αποκλειστικά μια συλλογή με τους στρατιώτες του Star Wars και να τους έχεις κάπου και εκτός κουτιού ακόμα, γιατί είναι όλοι ένας και ένας. Πάρα πολύ ωραίος, κοιτάξτε εδώ. Εννοείται είναι Bobblehead γιατί μιλάμε για Pop Star Wars και έχει την κλασική αγαπημένη βάση. Αλλά κοιτάξτε εδώ και πόσο γαμάτη είναι η στολή του. Αυτός είναι το πιο τανκιό ας πούμε, με την πιο τεθωρακισμένη στολή και η μάσκα του έτσι φαίνεται ας πούμε και τα προστατευτικά που έχει. Πάρα πολύ ωραίος. Κλασικές έτσι αυτές οι μάσκες οι περίεργες που είχαν. Αν και αυτή ξεφεύγει λίγο από τις κλασικές μάσκες. Από πίσω όχι τόσο, αλλά είναι ένας πάρα πολύ ωραίος στρατιώτης.
Λες τώρα, γενικά όλοι αυτοί οι στρατιώτες είναι να τους έχεις και μια στα κουτιά μισκό και μια εκτός κουτιών όλους τους στρατιώτες Star Wars κάπου έξω μαζεμένους. Ένα πάρα πολύ ωραίο και καλό δουλεμένο κομμάτι. Γιατί μιλάμε για καινούργια κομμάτια της Funko πλέον και αυτός όπως είπαμε ήταν το San Diego Comic Con 2017. Ήταν exclusive μάλλον εκεί. Ο Σωτούρο, ο οποίος είναι πάρα πολύ όμορφος και είναι ένα exclusive στο GameStop με το σωστό αυτοκόλλητο μας ήρθε και είναι αυτός εννοείται είναι Bubblehead, ένα πάρα πολύ βαρύ ποπάκι, έτσι είναι πάρα πολύ βαρύς. Ο Bruce Banner μας έπεσε, ναι, γι' αυτό λίγο τον το χτυπήσαμε και εμείς λίγο, αλλά γενικά με τη στήριξή του έχει ένα θεματάκι, όπως είναι τα πόδια του σε σχέση με τον Σουρτούρ, ας πούμε, που τον ρίχνει και ένα κεφάλι. Αυτές οι αναλογίες πλέον που κάνει Funko μου αρέσουν πάρα πολύ, που τις δουλεύει πιο σωστά τις αναλογίες τους. Αυτό θα ήταν ωραίος να βγει και 6 inches και γιατί όχι και 10 inches και glow in the dark. Πάρα πολύ ωραίος, κοιτάξτε εδώ. Στο αφιλεγόμενος, όπως ήταν στο Thor Ragnarok. Μέσα και καλά, όπως φαίνονταν έτσι τα κόκαλά του, ξέρω εγώ. Τι λες τώρα, πάρα πολύ ωραίος. Ωραίο κομμάτι, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και μπομπλ χειδρονίδι και βαρύ γιατί πρόκειται για ένα μεγάλο κομμάτι. Και για το τέλος πάμε στον Bruce Banner, ο οποίος όπως είπαμε έχει ένα θέμα με τη στήριξή του, αλλά εντάξει στηρίζεται. Παλεύεται αρκετά, είναι λίγο και τα πόδια του στραβά, εντάξει γενικά το quality control της Funko, ας πούμε σε αυτά τα θέματα είναι λίγο φτωχό. Αλλά γενικά έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στη δουλειά της. Κοιτάξτε εδώ στα χρώματα του μαλλιού του. Δεν έχει απλά ένα μαύρο μαλλί όπως τα είχαν παλιότερα τα pop. Έτσι έχουμε εδώ γκριζάρι λίγο. Έχει μια ιδιαίτερη απόχρωση. Λίγο πιο μαύρο, λίγο πιο σκούρο. Λίγο πιο γκρι ξέρω εγώ σε κάποια σημεία. Πάρα πολύ ωραίο και η στάση του έτσι πάρα πολύ ωραία που έχει. Πάρα πολύ ωραίος. Και με τα κουμπιά του ξέρω εγώ, με τα παπούτσια του έτσι. Τι λες τώρα, με το σακάκι του γενικά. Τα ρούχα που είχε φορέσει εκεί πέρα, τι λες τώρα. Πάρα πολύ ωραίος. Και αν θυμάμαι καλά, αυτά τα ρούχα δεν ήταν ακριβώς δικά του. Κάτι περίεργο είχε γίνει τώρα εκεί πέρα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά αυτά τα ρούχα δεν ήταν δικά του. Πρέπει να ήταν Tony Stark που ήταν μέσα εκεί στο σκάφος εκείνο το Quinjet. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να μπερδεύομαι. Αν σας κάνω και πολύ spoil. Για όσους δεν έχουν δει τουλάχιστον ακόμα το Thor Ragnarok, πάρα πολύ ωραίος. Και εννοείται Bobblehead γιατί μιλάμε για ένα ποπάκι της Marvel. Αυτό ήταν λοιπόν και το pop haul για σήμερα παιδιά, να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για το τσεϊσάκι του Δηλοφόσαυρου, πάρα πολύ ωραίος. Και να ξανατονίσω αυτό, γιατί μου αρέσει αυτό που κάνει το Nerdom, γενικά η πολιτική τους με τα Chase, είτε ότι δεν έχει ανεβασμένα στο site ας πούμε πιο ακριβά Chase και μπορείς να τα αποκτήσεις μόνο με πιθανότητα, ας πούμε αν πεις να πάρεις το απλό και σου τύχει το Chase και έχει τύχει αρκετές φορές όπως και τώρα καλή ώρα, μετά και στο μαγαζί μπορείς να κάνεις το πχάνι και αυτό είναι άξιο να αναφερθεί. Και την φιγούρα που πήραμε την οποία θα την ανοίξουμε στο φιγουράκι unboxing. Αυτά παιδιά και ευχαριστώ και πάρα πολύ και για την καρφίτσα έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά, σας είμαι υπόχρεος και του χρόνου μακάρι πρώτο Θεός να είμαστε καλά να τα πούμε από κοντά. Αυτά νομίζω και για σήμερα παιδάκια μου, γράψτε και εσείς κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε το σημερινό haul. Εγώ να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο και για κάτοικο πρωινό. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.